Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αναδείξουμε κάποιες περαιτέρω πλευρές ή συνολικά, αν θέλετε, και στη βάση βέβαια των τοποθετήσεων έως τώρα από την περίοδο που ξεκινήσαμε να συζητάμε στην ολομέλεια της κυρώσης της επιμέρους, αλλά και τη βασική κύρωση το 2018. Ξεκαθαρίζουμε ότι ως κόμμα δεν είμαστε αντίθετοι σε μέτρα τα οποία μπορεί να βελτιώσουν τις παροχές, τις συνθήκες περίθαλψης του λαού και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την έγκυρη διάγνωση, θεραπεία του λαού μας. Και βέβαια συστηματικά αναδεικνύουμε τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, στα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα. Και παράλληλα διεκδικούμε την επίλυσή τους με τις παρεμβάσεις μας τόσο μέσω των διαδικασιών της Βουλής και κυρίως με τη δράση μας στο πλαίσιο του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι τέτοια μέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, να εξασφαλίζεται η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξασφαλίζεται επαρκής και σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός και όλα αυτά να αποτελούν μέρος του πανελλαδικά αναπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, προκειμένου να μπορούν να παρέχονται έγκαιρα με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όσους φυσικά έχουν ανάγκη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, η ανάπτυξή τους και η απολύτως και καθολική αξιοποίησή τους από το λαό κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και την ατομική διάθεση προσφοράς. Αποτελεί λαϊκό δικαίωμα και κρατική ευθύνη που απορρέουν από το χαρακτήρα που πρέπει να έχουν αυτές οι υπηρεσίες και επιπλέον από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που παράγουν τον πλούτο στη χώρα μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι το κράτος πρέπει πλήρως να εξασφαλίζει αυτές τις δομές και τις υπηρεσίες και μόνο επικουρικά και συμπληρωματικά να αξιοποιούνται τυχόν προσφορές. Τώρα μπορεί να ακούσουμε, το ακούγαμε και τις προηγούμενες συνεδριάσεις γύρω από τα ζητήματα των δωρεών, το επιχείρημα ότι το κράτος δεν έχει λεφτά, είτε υπήρχε κρίση τότε, τώρα δημοσιονομικοί προφανώς περιορισμοί. Όμως δείτε, η πραγματικότητα τι λέει, ότι και στην περίοδο των αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης το κράτος και το κεφάλαιο με όλες τις κυβερνήσεις του υποχρηματοδοτούσαν το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν ανέπτυσαν τις αναγκαίες υποδομές, έπαιρναν μέτρα περικοπών των δημόσιων παροχών, οι ασθενείς πλήρωναν πολλά περισσότερα και όλα αυτά σήμερα φυσικά επιταχύνονται και πολλαπλασιάζονται, διότι η ανάπτυξη ακριβώς αυτού του τύπου, η ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι σε πλήρη αντίθεση με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Το κράτος ποτέ δεν έχει λεφτά για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Διότι ξεκάθαρα αποτελεί πολιτική επιλογή ή παντός είδους στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων μέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύσεων, ζεστού χρήματος για την εξασφάλιση τι, της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της υψηλής κερδοφορίας τους. Και εμείς λέμε ότι αυτά που παράγουν οι εργαζόμενοι και πολύ περισσότερο αυτά που εμποδίζονται να παράξουν λόγω ακριβώς της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας φτάνουν και περισσεύουν για την ανάπτυξη ενός δημόσιου, σύγχρονου, καθολικού και δωρεάν συστήματος υγείας. Άλλωστε, τα χρήματα που θα διαθέσει το Ίδρυμα, είτε για την συγκεκριμένη σύμβαση που συζητούμε, είτε για το σύνολο της σύμβασης από το 18 και εντεύθυν δηλαδή, αποτελούν ένα μικρό μέρος των κερδών που προέκυψαν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων και από τον απλήρωτο χρόνο εργασίας τους που δημιουργεί τα κέρδη και από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας μας και όχι μόνο του πλούτου δηλαδή κάθε χώρας, άλλης χώρας εκτός από τη δική μας. Και δείτε τώρα το οξύμορο. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα ημερησίως δαπανά 500.000 ευρώ για να έχουμε τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα που το βάζω σε εισαγωγικά, υποστηρίζει
τα δικαιώματα της χώρας μας και τα σύνορά μας στην Ερυθρά Θάλασσα, 500.000 και αν και έως 500.000 προβλέπεται με βάση και το νομοσχέδιο η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο ύψος δαπάνης για την ανακατασκευή του χώρου στο Αγίας Σοφίας. Φυσικά εμείς, όπως είπαμε και στην Επιτροπή, στο συγκεκριμένο ζήτημα, στο περιεχόμενο δηλαδή του νομοσχεδίου, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε και δεν το αντιμετωπίζουμε αποσυνδεμένο, είτε αν θέλετε αποσπασματικά, από τους στόχους συνολικά αφενός της δωρεάς, όπως όμως και πιο συγκεκριμένα με βάση και τη συζήτηση που έγινε με το νόμο 5015 του 23, τον οποίο και καταψηφίσαμε. Φυσικά το θέμα του σχεδίου νόμου αφορά τη σύμβαση της συγκεκριμένης, αφορά, όπως αναφέρεται, στο σχεδιασμό και υλοποίηση του πενταετούς επιστημονικού προγράμματος για την ενίσχυση του τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα και τη διασφάλιση της ποιότητας παρεχόμενης φροντίδας στις δημόσιες τομείς ψυχικής υγείας. Και αντίστοιχα εντάσσεται στη δημιουργία σε 6 πόλεις της Ελλάδας αντίστοιχων κέντρων αναφοράς, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τη γνωστή στελέχωση 25-30 ατόμων που αναφέρονταν και συνεργασία παράλληλα με το SMI, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Τώρα, αυτά τα κέντρα αναφοράς θα δραστηριοποιηθούν, θα έχουν δηλαδή δραστηριότητα γύρω από το ερευνητικό, κλινικό και εκπαιδευτικό έργο. Πρόκειται δηλαδή για ένα μηχανισμό, τα κέντρα αναφοράς, στον οποίο εκχωρείται η προσαρμογή του περιεχομένου και της κατεύθυνσης των προγραμμάτων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και του ελέγχου τους, με την αντίστοιχη εκπαίδευση βέβαια των σχετικών ειδικοτήτων υγειονομικών, κυρίως στο δημόσιο τομέα. Και βέβαια, περίοπτη θέση στους στόχους, κατέχει η εξασφάλιση των λεγόμενων βέλτιστων πρακτικών. Και έτσι μετά την πάροδο της πενταετίας, όπως προβλέπετε στη συμφωνία, και στο πιλωτικό στάδιο εφαρμογής αυτού, τα κέντρα αναφοράς μαζί με το προσωπικό τους θα ενσωματωθούν στις δημόσιες μονάδες υγείας και θα αναλάβει πλέον το δημόσιο να χρηματοδοτήσει και να λειτουργήσει αυτούς τους τομείς ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Τώρα, για ποιο δημόσιο μιλάμε? Πλέον τα νοσοκομεία και η δημόσια υγεία, οι δημόσιες δομές υγείας, με την εμπορευματοποίηση και την συνεχώς αυξανόμενη επιχειρηματική τους δράση, έχουν χάσει πλέον αυτό που λέμε το δημόσιο χαρακτήρα τους, το όποιο δημόσιο χαρακτήρα, μόνο κατ' όνομα είναι. Άμα περάσει την πύλη μέσα, λειτουργούν ξεκάθαρα ως ανώνυμες εταιρείες. Τώρα, σε αυτή τη συμφωνία δεν υπάρχουν ζητήματα, προφανώς, τα οποία εμείς όμως τα αναδεικνύουμε και το αναδεικνύουμε, αν θέλετε, που αφορούν την ανάπτυξη και τη στελέχωση των δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας. Καμία αναφορά. Πρακτικά, τι γίνεται? Ανατίθεται σε ένα ιδιωτικό φορέα εκτός δημοσίου συστήματος να αναμορφώσει τον προσανατολισμό, το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες σχετικά με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, καθώς και την αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού των δημόσιων μονάδων υγείας. Και είχαμε βάλει τα εξής ερωτήματα στην Επιτροπή. Θα περιμέναμε μια απάντηση, δεν ξέρω αν απαντήθηκαν, γιατί έπρεπε να εγκαταλείψω την Επιτροπή λόγω υποχρεώσεων στην αίθουσα της Ολομέλειας. Έτσι λοιπόν βάλαμε τα εξής ερωτήματα μάλλον, που θεωρούμε βασικά ζητήματα. Το υπάρχουν επιστημονικό δυναμικό, αυτό το υπάρχουν επιστημονικό δυναμικό των πανεπιστημίων, των δημόσιων νοσοκομείων, είναι ή δεν είναι επαρκές προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να επικαιροποιεί το περιεχόμενο της παρέμβασης? Έχει ή δεν έχει την ικανότητα αυτό το προσωπικό να ασχοληθεί με την εκπαίδευση των σχετικών κλάδων των υγειονομικών? Αν έχει, γιατί δεν το αναλαμβάνουν αυτοί οι επιστήμονες που έχουμε? Διότι εδώ δεν έχουμε, με την παρούσα σύμβαση δηλαδή, δεν έχουμε απλά μία διάθεση χρηματοδότησης από ένα ίδρυμα για να βελτιωθούν έστω δημόσιες υποδομές με την ανάπτυξή τους, τη στελέχωσή τους, αλλά στην ουσία πρόκειται για ευθεία παρέμβαση με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης στον έλεγχο του περιεχομένου και των κριτηρίων της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Λοιπόν, σε αυτό, όπως είπαμε και στην Επιτροπή, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και γι' αυτό θα το καταψηφίσουμε. Και βέβαια, το δεύτερο ζήτημα, σε ό,τι αφορά
την τοποθέτησή μας με την αρνητική ψήφο, είναι ότι αυτό το σχέδιο νόμου προωθείται ταυτόχρονα. Εδώ μπορεί να μας πείτε και πότε θα ξεκινήσει στις επιτροπές. Προωθείται λοιπόν ταυτόχρονα με το σχέδιο νόμου που φέρνεται με τις αντιλαϊκές αντιδραστικές προβλέψεις στον χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας, με το κλείσιμο των 2 από τα 3 δημόσια ψυχιατρία, την ουσιαστική παράδοση των αναγκών στην ιδιωτική επιχειρηματική δράση, ανοιχτή ή συγκαλυμμένη, μέσω των διαφόρων, δηλαδή μη κυβερνητικών οργανώσεων ή και άλλων φιλανθρώπων που εμφανίζονται ή θα εμφανιστούν στο μέλλον. Συνεπώς, το κύριο δεν είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο, τα μεριμέτια, λοιπόν, στο κτίριο του νοσοκομείου του Αγία Σοφία, αλλά ότι αυτό ακριβώς εντάσσεται στην πολιτική υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων στην ψυχική υγεία. Έτσι λοιπόν και η δωρεά αποτελεί ξεκάθαρα το προκάλημα, το τυράκι αν θέλετε, για να μην φαίνεται η φάκα που ετοιμάζεται, και από εβδομάδα θα το συζητήσουμε και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και βέβαια όταν θα έρθει στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο, και κλείνουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει καταδικαστεί ήδη εδώ και μήνες και πολύ περισσότερο το τελευταίο διάστημα από την πλειοψηφία των εργαζομένων στον χώρο όχι μόνο της ψυχικής υγείας, συνολικά της υγείας, από σωματεία, γονείς, γιατί μπαίνουν ζητήματα όχι μόνο ψυχιατρικά ζητήματα ή ελέγχου διαχείρισης των δομών ψυχικής υγείας, αλλά αναδεικνύονται μέσα από το νομοσχέδιο και τα ζητήματα της απεξάρτησης, το σύνολό τους. Έτσι λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο εμείς λέμε να μην κατατεθεί, πάρτε το πίσω, αποτελεί όνειδος για αυτόν τον τομέα που πρόκειται να νομοθετήσετε και να ξέρετε ότι στην πράξη δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Θα βρίσκεται ήδη και το ξέρετε πολύ καλά, απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, απέναντι σε αυτό που φέρνετε το έκτρωμα, βρίσκεται όλη η ελληνική κοινωνία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.